Καλησπέρα. Είμαστε στο επεισόδιο 8, όπου θα μας μιλήσει η κυρία Αφροδίτη Καρδαμάκη, εξωτερική συνεργάτη του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας για το θαλάσσιο περιβάλλον και τους υγρότοπους. Είμαι η Αφροδίτη Καρδαμάκη. Είμαι εξωτερικός συνεργάτης στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και είμαι βιολόγος. Και σήμερα θα σας πω για τους υγρότοπους. Πρώτα απ' όλα, τι είναι υγρότοποι? Οι υγρότοποι είναι περιοχές φυσικές τεχνητές, οι οποίες φιλοξενούν υγροτοπική βλάστηση και είναι κατελημμένες μόνιμοι εποχικά από ύδατα. Οι υγρότοποι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα προστατεύονται μέσω του νόμου για τη βιοποικιλότητα, υγρότοποι μικρότεροι από 80 στρέμματα, στην ηπειρωτική και την νησιωτική χώρα. Αυτό το οποίο επίσης υπάρχει το προεδρικό διάταγμα για τους μικρούς νησιωτικούς υγρότοπους, το οποίο προστατεύει τους μικρούς νησιωτικούς υγρότοπους, οι οποίοι είναι μικρότεροι από 80 στρέμματα, και μάλιστα έχει και τις υιοθετήσεις αυτών εντός του Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο για οποιοδήποτε θέλει να μπορέσει να δει ποιοι ακριβώς υγρότοποι προστατεύονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε σε περίπτωση που δούμε οποιαδήποτε υποβάθμιση να συμβαίνει σε υγροτοπική έκταση ή σε θαλάσσια έκταση? Αυτό το οποίο κάνουμε αρχικά είναι, υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Η μία είναι να δεις την παρέμβαση τη στιγμή που συμβαίνει, και από παρεμβάσεις αυτό το οποίο εννοούμε είναι, για παράδειγμα, μπορεί να δεις μηχανοκίνητα οχήματα να μπαίνουν σε αμοθυνικά συστήματα ή να μπαίνουν σε εποχικές λίμνες. Αυτό είναι ένα περιβαλλοντικό έγκλημα, είναι παράνομο. Για παράδειγμα, επίσης μπορεί να δεις κάποιον να πετάει μπάζα ή να επιχωματώνει υγρότοπους, ή θα μπορούσαν να συμβαίνει παράνομη δόμηση. Δόμηση εντός υγροτοπικών εκτάσεων. Όλα αυτά είναι παράνομα. Αν κάποιος πολίτης αντιληφθεί τη στιγμή που συμβαίνει αυτή η δράση ότι γίνεται, αν είναι σε χερσαία έκταση, τότε μπορεί να πάρει τηλέφωνο την αστυνομία, να κάνει επώνυμη καταγγελία και η αστυνομία αντίστοιχα είναι υποχρεωμένη μετά να έρθει και να δει τι συμβαίνει. Άμα υπάρχει παράνομη αλεία, τότε παίρνεις το λιμενικό τηλέφωνο. Οτιδήποτε συμβαίνει σε θαλάσσια περιοχή, μπορείς να πάρεις αντίστοιχα το λιμενικό τηλέφωνο και να έρθουν εκείνη τη στιγμή να δούνε τι γίνεται. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, σε περίπτωση που δεις επιτόπια μία παράνομη δραστηριότητα η οποία συμβαίνει. Μπορείς επίσης, αν γίνεται μία παράνομη δραστηριότητα εκείνη τη στιγμή, να την καταγράψεις και να κάνεις μετέπειτα καταγγελία. Το οποίο έρχεται και στη δεύτερη περίπτωση, το τι κάνεις αν δεν θες εκείνη τη στιγμή να ακολουθείς διαδικασία ότι θα πάρω τηλέφωνο και θα έρθουν επιτόπου για την παράνομη δραστηριότητα να την ελέγξουν. Μπορείς να απευθυνθείς στις αντίστοιχες αρχές, οι οποίες είναι υπεύθυνες για το θέμα. Το οποίο πάλι είναι η αστυνομία για τις χερσαίες εκτάσεις, είναι το λιμενικό για τις θαλάσσιες εκτάσεις. Και μετά είναι ο Δήμος, είναι η αποκεντρωμένη διοίκηση και πιο πάνω είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Αλλά συνήθως όταν κάνεις καταγγελίες ή κάνεις επιστολές για να δεις τι συμβαίνει με ένα θέμα, αφορά κυρίως επιστολές προς τους Δήμους, προς την αστυνομία και προς τις αποκεντρωμένες διοικήσεις της κάθε περιφέρειας. Ποιοι είναι οι αρμόδιοι φορείς στην Ελλάδα? Πηγαίνοντας από πάνω προς τα κάτω στη διοίκηση, ο βασικός φορέας είναι η Ειδική Γραμματεία Υδάτων, που εντάσσεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, και εκείνη είναι υπεύθυνη για την προστασία και τη διαχείριση των υδάτων πόρων της χώρας. Μετά έχουμε τις αποκεντρωμένες διοικήσεις με τις διευθύνσεις υδάτων, οι οποίοι έχουν πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα των υδάτων, των επιφανειακών και των υπόγειων. Μετά, στις αποκεντρωμένες διοικήσεις περιφέρειες, έχει τη Διεύθυνση του Περιβάλλοντος και του Χωροταξικού Σχεδιασμού, οι οποίοι έχουν πληροφορίες για οτιδήποτε αφορά την προστασία των υγροτοπικών εκτάσεων και υγρότοπων αντίστοιχα, αλλά και όλων των προστατευόμενων περιοχών. Οι Δήμοι και οι εταιρείες ίδρυυσης και αποχέτευσης του εκάστοτε Δήμου είναι υπεύθυνες για την ποιότητα του και τον έλεγχο της ποιότητας του πόσου νερού που υπάρχει στους Δήμους. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Κάντε στα σχόλια, γράψτε μας ένα πανέμορφο σχόλιο. Μας αρέσει πολύ να επικοινωνούμε μαζί σας. Μπείτε στα Instagram που μας λένε Clip People για να δείτε μελλοντικά teaser για βίντεο.